πάει στην Κεφαλονιά με μια οριζόντια κίνηση πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα. Ο σεισμός έγινε εδώ πάνω. Αυτή η κίνηση είναι συνεχόμενη. 5 με 6 εκατοστά το χρόνο έχουμε αυτή τη βήθηση. Άρα λοιπόν, το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αν έχετε δύο υλικά και το ένα πιέζει το άλλο, κάποια στιγμή θα έχουμε, θα ξεπεράσει το όριο αντοχής και θα έχουμε το όριο, θα ξεπεράσει το όριο θάψης και θα έχουμε την διάρρηξη. Ο σεισμός αυτός ο οποίος έγινε έχει αυτή εδώ πέρα την κατεύθυνση. Έγινε μια οριζόντια ολίσθηση, μια σεισμικά κατακόρυφη. Όχι, ο κύριος Τσελέτης είπε ότι είναι εδώ για τον κόσμο. Όχι, είναι εδώ για τον κόσμο. Κατά κανένα. Ο κύριος Τσελέτης είπε...